Η πειθαρχία και η ενότητα του ελληνικού λαού αποτελούν τις δύο βασικές πτυχές που όταν κάνουν την εμφάνισή τους καθιστούν βέβαιη την επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών. Τα στοιχεία αυτά επέδρασαν καθοριστικά τον τελευταίο χρόνο, όπως τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων που ξεκίνησαν από την ασύμμετρη απειλή στον Εύρο και συνεχίστηκαν με την επίδειξη βαρβαρότητας της Τουρκίας με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, με τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά εν μέσω της πανδημίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις στο πέρασμα του χρόνου, σαν και αυτές που είχαμε μπροστά μας τον προηγούμενο χρόνο. Τη διαρκή ασύμμετρη απειλή στα σύνορα της χώρας από μετανάστες που η γειτονική χώρα η Τουρκία εργαλειοποίησε, από διαρκείς προκλητικές συμπεριφορές της Τουρκίας, η οποία έφτασε στο σημείο να κάνει επίδειξη βαρβαρότητας με την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, και ταυτόχρονα, δίπλα σε όλη αυτή την κατάσταση, η Ελλάδα, όπως και όλη η ανθρωπότητα, είχε να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή απειλή από την πανδημία του κορονοϊού. Κάτι που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί, δεν είχαμε φανταστεί οι άνθρωποι ότι θα βρεθεί πραγματικά μπροστά μας. Μπορεί να βλέπαμε σε ταινίες και σε θρίλερ τέτοιες καταστάσεις, αλλά πλέον είναι κάτι το οποίο το βιώσαμε. Εμείς οι Έλληνες τα καταφέραμε μέχρι εδώ να αντιμετωπίσουμε έως τώρα και τις δύο απειλές. Χάρη σε έγκαιρες αποφάσεις, χάρη στην ύπαρξη σχεδίου, χάρη στην εφαρμογή του σχεδίου και στην πειθαρχία την οποία δείξαμε, να μου επιτραπεί να σημειώσω χάρη στην ενότητα των Ελλήνων, η οποία διαχρονικά είναι ή η μεγάλη μας αρετή ή η μεγάλη μας αδυναμία. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, στην παρουσίαση του προγράμματος για την αυτοδιοίκηση στο Λίθινο, αλλά και νωρίτερα απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο Δημαρχείο Ζήτσας, ο κύριος Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε ότι ως το τέλος του έτους το Υπουργείο θα φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δημοκρατικό είναι να μπορούν να λειτουργούν οι Δήμοι και να εξυπηρετούν τους πολίτες. Διότι εάν πρόκειται μέσω μιας ιδεολειπτικής εφαρμογής της απλής αναλογικής να διαλυθούν οι Δήμοι, θα διαλυθούν και οι τοπικές κοινωνίες. Και αυτό δεν θα το επιτρέπαμε ποτέ να συμβεί. Αυτό σημαίνει ότι το έχω εξαγγείλει πολλές φορές, ότι το εξάμηνο που διανύουμε μέχρι το τέλος του χρόνου θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος για την αυτοδιοίκηση. Και δεν αφήσαμε αυτούς που ήθελαν να δολοφονήσουν την αυτοδιοίκηση με την ιδεολειπτική εφαρμογή της απλής αναλογικής να διαλύσουν τον πιο συμμετοχικό, ουσιαστικό, δημοκρατικό θεσμό που έχει γεννηθεί εδώ, σε αυτόν τον τόπο, στην ελληνική δημοκρατία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι όρθιες και υπάρχουν γιατί το καλοκαίρι φροντίσαμε να αποκαταστήσουμε την κυβερνησιμότητα τους και στη συνέχεια μαζί αντιμετωπίσαμε τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα από την κρίση του κορονοϊού, διασφαλίζοντας 90 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη υποστήριξη, έκτακτη ενίσχυση Δήμων και περιφερειών. Την αλλαγή του εκλογικού νόμου για την αυτοδιοίκηση είχε ζητήσει και ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Που δυστυχώς μέσω του νόμου, κύριε Υπουργέ, που ψηφίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και δεν δίνει το δικαίωμα στο Δήμαρχο της Δεύτερης Κυριακής να κάνει κουμάντο στον τόπο του, δημιουργούνται αγκυλώσεις και δυστυχώς ο πρώτος βαθμός ειδικά αυτή τη στιγμή ταλανίζεται και πρέπει άμεσα να αλλάξει ο νόμος και να μην ξανασυμβεί αυτό που δεν συνέβη ποτέ από το 1964. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε στην ανάγκη αυξημένης εγρήγορσης και επιφυλακής των πολιτών ώστε να τηρούν τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Δεν είναι ακριβές ότι δεν το περιμέναμε. Είμαστε όλοι με τις μάσκες. Εδώ είναι ανοιχτός ο χώρος και την έχω βγάλει τη μάσκα για λίγο γιατί οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Η ενημέρωση που έχω από τον κύριο Περιφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Καχρημάνη, είναι ότι εδώ είμαστε αρκετά καλά, αλλά δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να καλέσω όλους τους πολίτες και ειδικά τους εργαζόμενους σε κλειστούς χώρους να χρησιμοποιούν τη μάσκα και να τηρούν τις μεταξύ τους αποστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε εκτός από αυτό. Πρέπει να το κάνουμε με ευλαβική συνέπεια και πειθαρχία προκειμένου το φθινόπωρο να μπορέσουμε σταδιακά να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα στη ζωή μας.